Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρουσίαση των μεταφράτων γεωγραφιών και τα κανονικών τυχλοσύνη γεωγραφίες της μετάφρασης. Λίγο πιο δυνατά νομίζω χρειάζεται. Γεωγραφίες μετάφρασης, χώροι, κανόνες, ιδεολογίες. Του αναπληρωτή καθηγητή της Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, κύριο Δημήτρη Καρδιώτη. Το μιλητές απόψε είναι η κυρία Λίζη Τσιριμόπου, ομότιμη καθηγήτρια Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του Αριστοτελείου. Ο κ. Μιχάλης Ξανθόπουλος, καθηγητής Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του Αριστοτέλειου. Και η κυρία Γεωργία Πατερίδου, επίκουρη καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Ελληνικό Ανοιχτό Μαγιστήριο ή Ανοιχτό Ελληνικό. Λοιπόν, οι ομιλητές δικαίοι βέβαια και ο συγγραφέας. Σας ευχαριστώ πολύ να υπενθυμίσω να το κάνετε τώρα τα κινητά σας. Βεβαιωθείτε ότι τα έχετε κλειστά γιατί μετά θα είναι αργά. Σας ευχαριστώ. Από μια γλώσσα σε άλλη, που συχνά σημαίνει και από ένα τόπο σε άλλο τόπο, δηλαδή μετατόπιση, αντιλαμβάνεται κανείς τη σημαίνουσα παρουσία της γεωγραφικής συνιστώσας στον τίτλο. Αλλοτοπίες, αλλογλωσίες, που απαιτούν γεφύρωση για να συνυπάρξουν, να διασταυρωθούν με την εντοπιότητα και την ομογλωσία. Το ρόλο του γεφυροποιού αναλαμβάνει συγκριτολογική νοοτροπία στη θεωρία και στην πράξη. Πρόκειται λοιπόν για ένα βιβλίο που αναστοχάζεται την εμβέλεια, τις σημερινές δυνατότητες της συγκριτικής γραμματολογίας, πολύ περισσότερο που έννοιες όπως παγκοσμιοποίηση και πολυπολιτισμικότητα τείνουν να οικονομεύσουν την χωριστική λογική των ορίων. Στην υπερτεχνολογική εποχή μας, λέμε συχνά ότι δεν υπάρχουν πλέον αδιάβρωτα σύνορα. Παρά τα αυτά, η ετερότητα ή η ξενότητα υφίστανται και ανθίστανται και ενίοτε επανέρχονται με την ένταση μιας αποθυμένης δυναμικής. Ο υπότιτλος, όπως ακούσατε, χώροι, κανόνες, ιδεολογίες, διευκρινίζει νομίζω σαφέστερα τη στόχευση του βιβλίου. Αναγκαιότητα της χωροθέτησης, του γεωγραφικού στίγματος, όχι ποιος μιλά, αλλά μάλλον από πού μιλά. Κανόνες, κανονιστική λόγη και ιεραρχικά συστήματα, τέλος ιδεολογικά διακυβεύματα ή ιδεολογικοί φαινακισμοί. Καθώς γνωρίζουμε, η ιστορία, ο λόγος της και η χρόνη της υπήρξαν οι αδιαφιλονίκητοι πρωταγωνιστές του αιγείς παρελθόντος μας. Ο 19ος αιώνας είναι αιώνας της ιστορίας. Η ιστορική προσέγγιση γίνεται πιλωτική μέθοδος για τις ανθρωπιστικές σπουδές και κρατάει του μακρόν αυτό τον κυρίαρχο ρόλο. Υπ' αυτή την έννοια, το πρόβλημα είναι η ιστορία του προβλήματος. Σε αυτό το πλαίσιο της ιστορικο-χρονικής μονοκρατορίας, η έννοια του χώρου μένει πιο ανεπεξέργαστη και ανελαστική, θεωρείται περίπου στατική, δεδομένη, παγιωμένη, μολονότι ήδη στην ιστοριοκρατούμενη αγελιανή λογική, η διάκριση Δύσης-Ανατολής ισοδυναμεί με την αντίθεση πολιτισμού και βαρβαρότητας. Αντίληψη με σαφώς έντονο ιδεολογικό φορτίο. Οι χωροδομές, όσο και οι χρονοδομές, είναι υπεύθυνες για την κοσμοντήληψη ατόμων και εποχών. Έτσι, μια στοιχειώδης γεωγραφική σκέψη και ορολογία που περιγράφει συμβατικά με τοπομετρικά δίπολα ένα μέσα και ένα έξω, χώρους εσωτερικούς και χώρους εξωτερικούς, ένα εδώ και ένα αλλού, ή διακρίνει Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότο, Κέντρο και Περιφέρεια, συνδηλώνει μια αξιολογική κλιμάκωση που πηγαίνει από την έλξη έως την απόθυση, από την εξιδανίκευση, τις εφορικές ουτοπίες ή ευτοπίες, έως τη δαιμονοποίηση, τον αναθεματισμό, τις ανυπόφορες δυστοπίες.
Ο ευρωκεντρισμός των νεότερων χρόνων της νεωτερικότητας, όπως λέμε, ηγεμονεύει και επιχειρεί να διατηρήσει όσο μπορεί μια ελεγχόμενη κινητικότητα που θα αφήσει αλόβητη την ανισομερή σχέση εξουσιαστικού αυτόνομου κέντρου και εξουσιαζόμενης περιφέρειας, χειραγωγούμενης και ετεροκαθοριζόμενης. Ο ευρωκεντρικός γεωγραφικός λόγος πρικίζει, αξιοδοτεί τον Βορρά και τη Δύση με τις έννοιες της προόδου, της λογικής, της υπευθυνότητας και της συνέπειας, εν τέλει μιας κυριότητας έναντι του Νότου και της Ανατολής, απαξιωμένων, ανώριμων, επιτηρούμενων, που πρέπει να εκπολιτιστούν ή να εξυγχρονιστούν ακολουθώντας τους κανόνες και τους σχεδιασμούς ενός επιβεβλημένου εκδυτικισμού. Μπορούν οι υποτελείς να ομιλούν, ρωτούσε η Σπίβακ, η Γάλια της Σπίβακ, το 1988, επιχειρώντας να αποδομήσει αυτή τη λογοθετική ηγεμονία, την αποικιοκρατική κοντολογή νοοτροπία που επιμένει να κατασκευάζει τον άλλον, σε εισαγωγικά, με βάση τις οικουμενικοποιημένες δυτικές παραδοχές και να μεταφέρει το εκεί στο εδώ, στο ασφαλές δηλαδή κέντρο του δικού της συστήματος. Είναι η κριτική που άσκησε επίσης στη βία του ευρωκεντρικού πατερναλισμού, μεταξύ άλλων, ο Τσβετάν Τοντορό, στη μελέτη του «Η κατάκτηση της Αμερικής, το πρόβλημα του άλλου», 1982, και που ακόμη νωρίτερα, 1978, πρόβαλε ο Σαΐτ στο best-seller των μεταπικιακών σπουδών και θεωριών, τον Οριενταλισμό, ως ευρωπαϊκή επινόηση και κατασκευή χώρο απέχουσα από την πραγματικότητα. Για να αναφέρουμε μερικούς από τους επιφανέστερους μελετητές που έδειξαν τα ελλείμματα του ευρωκεντρισμού, αμφισβήτησαν την υπεροχή και την εγκυρότητα της δυτικής διανόησης να κατασκευάζει τον άλλο και να μιλάει εν ονόματι του, να τον ανακαλύπτει σε εισαγωγικά, για να του μετακινώσει τις πολιτισμικές του ιδιαιτερότητες αναγόμενες σε αυθεντικές και αδιαπραγμάτευτες αξίες. Υπερακουστεύω ίσως τη συλλογιστική από την οποία εκκινεί ο Δημήτρης Καριώτης για να προωθήσει, να αναπλαισιώσει, να ενιολογήσει τις προσεγγίσεις του σε πρόσωπα και κείμενα, υπερβαίνοντας τα στενά όρια και τις αγγυλώσεις της παραδοσιακής φιλολογίας ή και της παραδοσιακής συγκριτικής γραμματολογίας, της επιδρασιθυρίας και των ετεροβαρών σχέσεων ανάμεσα σε μείζονες και ίσονες γραμματείες, ισχυρές και ασθενείς λογοτεχνίες. Η πρότασή του είναι αναθεωρητική, με την ευρία έννοια του όρου, επιχειρεί δηλαδή επαναξιολογήσεις, εναλλακτικές θεωρήσεις, με τεστίαση ή αναπροσανατολισμό των ερευνητικών ενδιαφερόντων γύρω από το μεταφραστικό εγχείρημα. Ελέγχοντας τις ιδεολογικές διεργασίες που οδηγούν στην κανονικοποίηση τις εφερικές ενδογλωσσικές μεταφράσεις, μεταγραφές όπως τις αποκαλεί ο ποιητής, διακρίνοντάς τις από τις διαγλωσσικές μεταφράσεις του που τις βαφτίζει αντιγραφές, με αφορμή το άσμα ασμάτων και ανοιχνεύοντας έναν εναλλακτικό εβραϊκό κανόνα, στον οποίο εντάσσεται η μετάφραση του ίδιου ποίηματος από τον Ιωζέφ Ελιγιά, από το εβραϊκό πρωτότυπο όμως, δίχως την διαμεσολαβήσεις των εβδομήκοντα ή τις ποικίλες αλόγλωσσες μεταφράσεις, ο Καριώτης προτείνει συγκριτολογική θεώρηση των δύο εκδοχών και προκρίνει ως αισθητικά επαρκέστερη την εκδοχή του Ελιγιά. Είναι κατά τη γνώμη του γλωσσικά συγγενέστερη με το ιδίωμα της γενιάς του 20, η οποία δρά πιο χαμηλόφωνα και υπενικτικά σε σχέση με την ορμητική, σαρωτική γενιά του 30, που εξ αρχής ενδύεται ηγεμονικό, εθνικό ρόλο ταβού και όχι ταπεινού εργάτη του στίχου. Ο ιδεολογικός σχεδιασμός δεν απουσιάζει βέβαια και από τη μεταφραστική απόφυρα του Ελιγιά, αλλά ακριβώς είναι άλλος, διαφορετικός. Εντάσσεται σε ένα ιδιότυπο ιουδαϊκό μεσιανισμό που δεν απέχει και πολύ από τις σοσιαλιστικές πεποιθήσεις του μεταφραστή. Η γεωγραφία συμπλέκεται με την ιστορία εναργέστερα στο πολυμεταφραστικό εγχείρημα του Έμου, μια ανθολογία βαλκανικής ποίησης, εκδοτικό άθλο του περιοδικού Αντί και του Χρήστου Παπουτσάκη. Εκπροσωπούνται εδώ 7 χώρες και 6 γλώσσες. Απουσιάζω τόμος της Πογουδουμίας, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που δεν κυκλοφόρησε τελικά, μάλλον ό,τι είχε ολοκληρωθεί, καθώς και ο τουρκικός τόμος λόγω διαφωνίας σχετικά με την πρόταξη του Θούριου του Ρίγα ως εισαγωγής σε όλους τους τόμους. Εδώ λοιπόν ο γεωγραφικός χώρος είναι βασική προϋπόθεση του όλου εγχειρήματος, η προοπτική είναι αντιεθνικιστική και η πολιτική πρόθεση είναι σαφώς η αλληλογνωριμία και αλληλοκατανόηση στα ταραγμένα Βαλκάνια μετά την εθνικιστική έξαρση της δεκαετίας του 90. Είναι ίσως η πρώτη φορά που ξεπεράστηκαν πολιτικο-ιδεολογικά συμφέροντα, ιστορικο-γεωγραφικά κολλήματα
εθνικοθρησκευτικές, γλωσσικές και γενικότερες πολιτισμικές διαφορές που ανέκαθεν ταλανίζουν τη Βαλκανική Χερσόνησο για να αποδοθεί το ιδιότυπο ποιητικό κράμα αυτού του τόπου, συμβάλλοντας προς, επισημαίνει ο Καριώτης, τη δημιουργία μιας βαλκανικής πολιτείας γραμμάτων. Μεταφραστική πρόταση λοιπόν, με γεωγραφική πλαισίωση, ένα είδος πολιτισμικής γεωγραφίας θα λέγαμε, που επιχειρεί να αναδείξει μια πληθυντική ταυτότητα συγκερασμένη από πολλαπλές εικόνες ετερότητας, πολλαπλασιάζοντας τις συνάψεις του τόπου με τον ιστορικό χρόνο και με αφηγηματοποιημένες κοινές εμπειρίες. Ένα εξαιρετικό ενδιαφέροντος και άμεσης επικαιρότητας κεφάλαιο του βιβλίου κυκλοφορείται «Κρίση αναπαράστασης, κρίση εκπροσώπησης», καθώς εκκινεί από την διαπιστωμένη εσωτερήκευση της κρίσης, που δεν είναι πλέον γεγονός το οποίο απλώς καταγράφουμε ή απαθώς παρατηρούμε, αλλά επώδυνη συνθήκη εντός της οποίας ζούμε και παράγουμε. Είμαστε υποκείμενα της κρίσης και ο λόγος μας, λογοτεχνικός, πολιτισμικός κλπ., δεν αναπαριστά απλώς, αντανακλώντας την κρίση, αλλά είναι οργανικό προϊόν της. Εδώ λοιπόν εξετάζεται αναλυτικά το ποιος και πόθεν δικαιούται να μιλά για τη σημερινή κρίση, ο αποστασιοποιημένος κριτής ή ο εμπλεκόμενος και υφιστάμενος στις συνέπειες της κρίσης. Επανεξετάζονται επίσης στερεοτυπικές έννοιες όπως ελληνικότητα, η πολυεστιακή διασπορά, έννοιες που αναδομούνται στα παροδοτικά συμφραζόμενα. Αλλά θεωρώ πως τα διακυβεύματα αυτών των σκέψεων ή προτάσεων του Δημήτρη Καριώτη θα μας τα αναπτύξει περαιτέρω ο Μιχάλης Χρυσανθόπουλος. Εν τέλει, οι μεταφραστικές στάσεις και αντιστάσεις, οι γεωγραφικές αντιθέσεις, φαντασιώσεις και συνδηλώσεις και κυρίως οι ιδεολογικές κρίσεις τους, η πολιτική διαχείρισή τους, είναι το ζητούμενο του Δημήτρη Καριώτη σε αυτό το πρισματικό βιβλίο που λειτουργεί αναθεωρητικά, όπως ήδη προαναφέραμε, δηλαδή κατά βάση απομυθευτικά, ώστε να βοηθήσει τον αναγνώστη να παρακάμψει μια μονογλωσσική και μονόδρομη ιστορία λογοτεχνίας, να αμπεμπλοκιστεί από κάθε λογής πέδες, εθνικές, αιμονές, στοχοπροσύλωση στην εντοπιότητα, θρησκευτικές αναστολές, πολιτικές επιταγές, προκειμένου να ανοιχθεί σε μια ευρύχωρη προοπτική που θα διευκολύνει την κινητικότητα, τα περάσματα, τις διαβάσεις, θα προωθεί το διάλογο με όρους αυτοδιάθεσης και ισοτιμίας στο πλαίσιο μιας διευρυμένης συγκριτολογικής ποιητικής και προοπτικής. Ευχαριστώ. Καλησπέρα από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη για την πρόσκληση να μιλήσω για το βιβλίο του, στο οποίο αποτυπώνονται τα ποικίλα ερευνητικά του ενδιαφέροντα για την νεοελληνική αλλά και για άλλες λογοτεχνικές παραδόσεις, καθώς και για θεωρητικές, ιδεολογικές και πολιτισμικές πρακτικές. Θα επιλέξω να σχολιάσω κάποια θέματα από το βιβλίο που ανοίγει πολλούς ορίζοντες για περαιτέρω διερεύνηση και συζήτηση, συμπληρώνοντας ενδεχομένως τις πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις των συναδέλφων. Το βιβλίο συντάσσεται με διεθνείς θεωρητικές εξελίξεις, βάσει των οποίων επαναξιολογείται η εμβέλεια και η συμβολική δυναμική πρακτικών όπως η μετάφραση και ενιών όπως ο κανόνας και η αναπαράσταση. Ένα από τα κεντρικά ζητήματα που δεσπόζει στο βιβλίο του Δημήτρη Καριώτη είναι η συζήτηση για τη μετάφραση ως ενδογλωσσική και διαγλωσσική ενέργεια, αλλά κυρίως ως πολιτισμική πρακτική μέσω της οποίας καθορίζονται συμβολικές αξίες στη γραμματιακή μας παράδοση. Στον αιώνα των εθνικισμών κυρίως, το γλωσσικό κατέστη ζήτημα και σχετίστηκε με τις σύγχρονες του διαρωτήσεις περί ταυτότητας στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ανασυγκρότησης εθνικής, ιδεολογικής, πολιτισμικής. Όσον αφορά τη γλώσσα, το ζήτημα της ταυτότητας, σημειώνει ο Καριώτης στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του, έχει δύο άξονες επέκτασης. Από τη μια σχετίζεται με την πολιτισμική κληρονομιά της αρχαιότητας, από την άλλη με τη θρησκευτική κληρονομιά του χριστιανισμού. Αν γλώσσα και πατρίδα είναι το ίδιο, όπως σημείωνε εμφατικά ο Σικάριος στο ταξίδι μου, η επιλογή της γλώσσας υποδήλωνε και ποια ταυτότητα ήταν επιθυμητή από τα υποκείμενα μιας συγκεκριμένης ιστορικής περίοδου. Ακόμη περισσότερο ιδεολογικά φορτισμένη, η πρακτική της ενδογλωσσικής μετάφρασης δήλωνε την τάση ρύθμισης, επέκτασης, απομείωσης. Ο Δημήτρης Καριώτης υπενθυμίζει ότι οι γλωσσικές επιλογές υπήρξαν βαθύτατα πολιτικές.
Πρόκειται για επιλογές μέσω των οποίων ρυθμίζονται ζητήματα που ανήκουν ή συνανήκουν, της δυνατότητας καλύτερης πρόσβασης σε κείμενα σταθμούς, της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ελληνική μετάφραση των Ευαγγελίων το 1901 από τον Αλέξανδρο Πάλι, έμπορο και λόγιο της Διασποράς, που είχε προσχωρήσει στο δημοκρατικό κίνημα μετά την εμφάνιση του ψυχαϊκού καρκουτού, προκάλεσε εντονότατες αντιδράσεις σε διαφορετικούς κύκλους, την Εκκλησία, το Πανεπιστήμιο, την ελληνική διανόηση, με εκτεταμένες συνέπειες, κάτι που επαναλήφθηκε και 2 χρόνια αργότερα, όταν ανέβηκε η Ορέσια του Εσχυλού σε νεοελληνική μετάφραση από τον Γεώργιο Σωτηριάδη. Ας θυμηθούμε εδώ ενδεικτικά τον τρόπο που σημειώνει αυτές τις αντιδράσεις ο Ψυχάρης σε άρθρο του στη Συλλογή Δοκιμίων Ρόδα και Μήλων. Ανοίγει παρένθεση. Προτού μείνει το κίνημα το αντιμεταφραστικό, είχα στείλει όπως συνήθιζα του φίλου μου του Κακλαμάνου ένα μου άρθρο που μιλούσα για τον Μποέμ και για τον Σουρή, μόλις δεν γλώσσα. Έγινε το κίνημα τις 6 του Νοέμβρη 1901. Την ίδια μέρα θαρώ που γυρουδίσανε στο άστι οι διδάδες, μου έγραψε ο Κακλαμάνος πως από εδώ και μπρος για δικά μου άρθρα πιάνεται λόγος και πως μου γυρίζει το εστερνό. Ο Ψυχάρης αναφέρεται λοιπόν στις αντιδράσεις με τον όρο αντιμεταφραστικό κίνημα, ενώ στο ίδιο κειμενό του με τίτλο «Λίγα λόγια» απαντάει επίσης στον Οικουμενικό Πατριάρχη που χαρακτήριζε τη δημοτική ως πεπατημένη, ανώμαλον και ακατάρτιστο. Με τον Ψυχάρη βέβαια ποτέ δεν ήταν λίγα τα λόγια, αλλά μας δίνει ανάγκη το στίγμα της μακράς ιστορίας αντιπλουόμενων στάσεων απέναντι στη γλώσσα, όπως επίσης και στη θεωρία και τις πρακτικές της ενδογλωσσικής μετάφρασης από παλαιότερες σε πιο σύγχρονες μορφές. Σε συνέχεια των θεωρητικών του τοποθετήσεων, ο Καριώτης επιλέγει στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου να εστιάσει σε ένα περιστατικό ενδογλωσσικής λογοτεχνικής μετάφρασης, τη μεταγραφή του άσματος ασμάτων από τον Γιώργο Σουφέρη. Η μετάφραση των ποιημάτων είναι το είδος της γραφής που δίνει τη μικρότερη ικανοποίηση, γράφει ο Γιώργος Σεφτέρης το Σεπτέμβριο του 1963 στο προλόγισμα της πρώτης έκδοσης των αντιγραφών. Η αμηχανία του Σεφέρη μπροστά στη μετάφραση ποιημάτων δεν έχει ως επιτυχία το είδος του λόγου, αλλά κυρίως την διερώτηση για το αποτέλεσμα της μεταφραστικής δοκιμής. Εδώ αναγνωρίζει κανείς εύκολα το γνωστό αναστοχασμό περί της μετάφρασης ως προδοσίας του πρωτοτύπου ή ακόμα και το πόσο μπορεί να απομακρυνθεί κανείς από το πρωτότυπο στο πνεύμα αυτοπροβολής του μεταφραστή ως αυτόνομου συνδέθεα. Ο Καριώτης υποδεικνύει τον τρόπο εργασίας του Σεφέρη που περιλαμβάνει ποικίλες διαμεσολαβήσεις, άλλες ομολογημένες και άλλες όχι, ενώ οι επιλογές του καταδεικνύουν μια τάση ανάδειξης ενός υπόλοιπου λογοτεχνικού κανόνα. Συμβατούν με την προσωπική, αισθητική και γλωσσική του θεωρία και σε συνέχεια ενός ευρύτερου δημοτικιστικού κανόνα που είχε ήδη συντάξει ο Ψυχάρης. Διγενής Ακρίτας, Ερωτόκριτος, Δημοτικό Τραγούδι, Σολωμός, Παλαμάς, προστίθεται και ο Σικελιανός με τον Σεφέρη. Ο Σεφέρης στην περίπτωση αυτή φαίνεται πράγματι να ακολουθεί αρκετά πιστά το πνεύμα του δημοτικιστικού κινήματος όπως είχε καθοριστεί από τις αρχές του 20ου αιώνα, αναζητώντας να δείξει με τον τρόπο του τις δυνατότητες της απλής, εύρωστης καθομιλουμένης και να φέρει εγκύτερα στην παράδοση την ελληνική κοινωνία. Ας μην ξεχνάμε ωστόσο ότι η συγκεκριμένη μεταφραστική επιλογή δείχνει επίσης και τη στάση που σε φέρει απέναντι στη θρησκεία. Την αντιμετωπίζει ως παράδοση, δηλαδή ιστορία, κουλτούρα, στοιχείο εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας. Με τον ίδιο ή παραπίσω δηλαδή τρόπο που την αντιμετώπισε και Ψυχάρης. Για τον λόγο αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία το μεταφραστικό του σχέδιο ως σημείο ανάδειξης μιας τέτοιας ταυτότητας. Ας θυμηθούμε επίσης τα ποικίλα ονόματα με τα οποία ορίζεται αυτή η πρακτική από τη γενιά του 30. Απόδοση, μεταγραφή, αντιγραφή, δεύτερη γραφή, ονόματα παραλλαγές με τα οποία περιγράφεται η διάσουσα σχέση πρωτοτύπων και μεταφράσεων. Στη θέση αυτής της δοκιμασίας, ο Δημήτρης Καριώτης διαβλέπει την αναζήτηση και την προσπάθεια επινόησης ενός νέου λογοτεχνικού κανόνα, σχετικού και με τις μοντερνιστικές επιδιώξεις της περίοδου. Εξετάζοντας επίσης το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του την περίπτωση του Γιωζέφη Λιβιά ως μεταφραστή του άσματος ασμάτων, ανοιχνεύει συγκριτικά με την πρακτική του Σεφέρη ένα περισσότερο αισθητικό λογοτεχνικό αποτέλεσμα, όπως λέει η κυρία Τσερμόπη,
χωρίς μια μεσολαβήση, καθώς προκύπτει απευθείας από το εβραϊκό πρωτόκολλο. Ο Ελιγιάρ, κατά ίδιο Καριώτης, προωθήκοντα κάποιες άλλες ιδεολογικές παραμέτρους, στην προσπάθειά του να εισαγάγει στον ελληνικό λογοτεχνικό κανόνα ένα κείμενο οικουμενικού χαρακτήρα σε συνέπεια με την Ιουδαϊκή, Μεσιανική και Σοσιαλιστική του ιδεολογία. Συμπερασματικά, αυτό που τονίζεται στα δύο πρώτα κεφάλαια του βιβλίου του Καριώτη που επικοινωνούν μεταξύ του, είναι οι ποικίλες λειτουργίες και συμβασιοδοτήσεις της μεταφραστικής πράξης, ενδογλωσσικής, διαγλωσσικής, που καθορίζουν ένα πολιτισμικό ορίζοντα με κεντρικό στοιχείο τη διαμόρφωση, επανεξέταση ή καθιέρωση ενός λογοτεχνικού κανόνα. Ως προς το ζήτημα της διαγλωσσικής μετάφρασης, επίσης, ο Καριώτης επιλέγει να εξετάσει στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου του τη σημασία της μετάφρασης από μια μικρή γλώσσα, όπως η ελληνική, σε μια μεγάλη γλώσσα, όπως η γαλλική. Η Γαλλία αποτέλεσε προνομιακό χώρο για την πρόθεση της νεοελληνικής λογοτεχνίας, πάντα ανοιχτή στην εισδοχή ξένων διαλόγων. Το γαλλικό κράτος παρήχε τη δυνατότητα διαμονής και διδασκαλίας σε εκπαιδευτικά προβλήματα σε Έλληνες διανοούμενους της αριστεράς, ενώ το αδιάρρηκτο τουριστικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα εξασφάλιζε μια σταθερή εμπορική απήχηση σε βιβλία που παρουσίαζαν πτυχές της Ελλάδας, του τόπου, των ανθρώπων, των ιδιαίτερων περιπτώσεων. Εκτός από τη γλώσσα, σε τέτοιου τύπου μεταφράσεις τίθεται πάντοτε στο προσκήνιο το ζήτημα της ελληνικότητας, κάτι που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ξενόγλωσσο κοινό. Αρχαία μνημεία, ελληνικό τοπίο, ελληνικό φαγητό αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Εκτός από τις επιλογές των κειμένων, αξιοσημείωτος είναι επίσης κάθε φορά και ο χρόνος επιλογής. Και εδώ υπενθυμίζει ο Καριώτης ότι η μεταφρασμένη στα γαλλικά λογοτεχνική παραγωγή από την Ελλάδα ακολουθεί πολύ πιστά τις εκάστοτε λογοτεχνικές εξελίξεις εδώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν παραδοριστεί έργα της παλαιότερης γραμματείας μας, χάρη στη μέρημνα των νεοελληνιστών των γαλλικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Ο Καριώτης υπογραμμίζει ότι κάθε μεταφρασμένο κείμενο αποκτά ουσιαστικά ειδικό βάρος, εγγράφεται σε αυτό μια δεύτερη ή τρίτη κλπ. Ζωή, μια σειρά από νέα δεδομένα πρόσληψης και νέα συμφραζόμενα. Με τον τρόπο αυτό, ο νεοελληνικός λογοτεχνικός κανόνας αποκτά στις κατά τόσους χώρες υποδοχής νέες μορφές. Ενώ αντίθετα σημειώνει ότι η μη επιλογή ενός κειμένου για μετάφραση το απομακρύνει από τον ορίζοντα διαμόρφωσης ενός νέου λογοτεχνικού κανόνα. Στους προβληματισμούς αυτού του κεφαλαίου επανέρχεται η κεντρική έννοια του λογοτεχνικού κανόνα, μια έννοια που διαπερνά οριζόντια τη διαλογική σύλληψη αυτού του βιβλίου. Ας γίνει μια μικρή παρέκφραση εδώ για να θυμηθούμε το θεμελιώδες βιβλίο του Harold Bloom με τίτλο «The Western Canon, The Books and School of the Ages». Το βιβλίο υπερασπίζεται ένα δυτικό λογοτεχνικό κανόνα και συνοδεύεται από λίστες μεγάλων έργων και συγγραφέων που έπρεπε να έχει διαβάσει κανείς. Όπως ανέφερε αργό ο Γιάννης Παπαθεοδόρου, ήδη από το 1946 η μίμησης του Erich Auerbach είχε ανοίξει το δρόμο για μια συνολική και στοχαστική επίσκεψη στο δυτικό λογοτεχνικό κανόνα μετά τη βαρβαρότητα του ναζισμού και τη σκληρή δοκιμασία των ουμανιστικών αξιών κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην ίδια κατεύθυνση, αλλά μέσα σε εντελώς διαφορετικά συμφραζόμενα, ο Bloom επιχειρούσε στο βιβλίο του να επιστρέψει σε αυτές τις αγωνιστικές αξίες, προτείνοντας 26 μεγάλους συγγραφείς, καθώς προοδικίες χρήσεως για την ανάγνωση των κλασικών του δυτικού κανόνα. Η τοποθέτηση του Bloom φαίνεται να απαντούσε με τα παραδοσιακά εργαλεία των λογοτεχνικών σπουδών στις νέες θεωρητικές τάσεις της δεκαετίας του 1980, τη μαρξιστική, τη φεμινιστική και μεταφεμινιστική κριτική, την αποδόμηση και τη μεταπτυχιακή κριτική που αμφισβητούσαν ακριβώς αυτή την ηγεμονική συγκρότηση, το πρότυπο του συγγραφέα παραγωγού αλλά και τους τρόπους πρόσληψης της λογοτεχνίας. Στα θεωρητικά αυτά σχήματα αντίθετα προτάσσονται πολλοί εναλλακτικοί κανόνες και διαφορετικές αναγνώσεις των κλασικών κειμένων του μεγάλου κανόνου. Το βιβλίο του Bloom βέβαια έγινε best-seller, φαίνοντας στο προσκήνιο μια σειρά από συγκρουσιακά επιχειρήματα γύρω από την έννοια της λογοτεχνικής αξίας. Ήδη στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου του, με αφορμή την έκδοση του τόμου «Έμος, Ανθολογία Βαλκανικής Ποιήσης» το 2006 και την «Τι μπορεί να σημαίνει βαλκανική λογοτεχνία»,
Ο Καριώτης εισάγει το ζήτημα της τοπογραφίας του νότου ως ένα πρόβλημα για να διαβαστεί όχι πλέον ο δυτικός κανόνας λογοτεχνίας αμφισβητούμενος σημείου σε αντιπαράθεση με έναν άλλο κανόνα, αλλά η διαδικασία κανονικοποίησης των λογοτεχνικών κειμένων της περιφέρειας. Με τον τρόπο αυτό, ο Καριώτης στείλει στα τέσσερα κεφάλαια του βιβλίου του ζητήματα, στα οποία επανέρχεται η έννοια του λογοτεχνικού κανόνα, διερευνώντας κυκλοτρόπως την ίδια τη διαδικασία ιεράρχησης αξιών και κανονικοποίησης ως ένα μείζον πολιτικό και πολιτισμικό πρόταγμα. Στο πέμπτο και στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου του, ο Καριώτης μας υπενθυμίζει πως η αναπαράσταση του κόσμου δεν μπορεί να διαχωριστεί από την ερμηνεία του. Η γεωγραφική φαντασία και τα επιγεννήματά της, όπως η ταξιδιωτική λογοτεχνία, δεν περιγράφουν απλώς, αλλά ουσιαστικά δημιουργούν την πραγματικότητα που περιγράφουν. Η λογοτεχνία και η λογοτεχνική μετάφραση, ως λειτουργίες μεταφοράς ιδεών και πολιτισμού, τέρμονται με τις ιδεολογίες της γεωγραφίας. Ο χώρος μαζί με τον χρόνο, σημειώνει ο Καριώτης, αποτελούν δομικές κατηγορίες της σκέψης από την εποχή της νεωτερικότητας. Η νεωτερικότητα δεν σκέφτεται απλώς τον χώρο, σκέφτεται μέσα στον χώρο και μέσω αυτού. Κεντρική έννοια για τις θεωρίες της γεωγραφίας, αλλά όχι μόνο, το δίπολο, χώρος, space, τόπος, place, αποτελεί από την εποχή της αριστοτελικής και πλατωνικής φιλοσοφίας όχι μόνο ένα ιδεολογικό σχήμα, αλλά και ένα οντολογικό ζήτημα. Η μελέτη του Καριώτη, χωρίς να δίνει εμφανές βάρος στη θεωρία, δεν κρίνει τις θεωρητικές της προϋποθέσεις, κάτι που αποτελεί ένα κερδισμένο στοίχημα της γραφής. Οι στοχασμοί και οι αναλύσεις για τον Νότο υπενθυμίζουν ένα βασικό όρο στο λεξικό του Χάιντεγκερ, τον όρο Dasein, που μεταφράζεται περίπου ως «ευρισκόμενος εκεί» ή «ευρισκόμενος μέσα σε». Η παρουσία, είτε πρόκειται για υποκείμενα, συλλογικότητες, έργα ή κανόνες, στιγματίζεται από μια δυνατή σύνδεση μεταξύ αυτού που είναι και του τόπου του, της θέσης του. Το να προτάσσεται να υπάρχει κάτι, σημαίνει να υπάρχει κάπου, σε ένα συγκεκριμένο πλέγμα σχέσεων ή αντίστοιχα να απουσιάζει από αυτό το πλέγμα. Πρόκειται για μια συνεχή ροή ενεργειών στις σχέσεις μεταξύ ατόμων, κοινοτήτων, τόπων και πρακτικών. Ο χώρος, επομένως, δεν είναι ένα κενό σημαίνον ή ένα συμπαγές σημαίνον. Ακόμα και στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, της συνεχούς αίσθησης μετακίνησης, της ηλεκτρονικής ψηφιακής πεδιοκοινωνίας, ο χώρος και οι ποικίλες συνδηλώσεις που παίρνει, καθιστάμενος τόπος, συνεχίζουν να υφίστανται ως ορίζουσες της ανθρώπινης υπόσπασης και ως εργαλεία ιδεολογικών και πολιτικών κρίσεων. Κάτι που με φέρνει στο ζήτημα της συζήτησης για την καλλιτεχνική διαχείριση της αναπαράστασης της κρίσης. Με ποια έννοια, σε ποιο βαθμό και μέχρι πού μπορεί κανείς να αφηγηθεί το παρόν και από ποια θέση, από ποιον τόπο. Αυτά τα ερωτήματα διαπερνούν τα τρία παραδείγματα που σχολιάζονται για το θέμα της αναπαράστασης της κρίσης. Τα μεταφραστικά παραδείγματα στο κεφάλαιο αυτό, ποιητικές ανθολογίες σε δίγλωση, αγγλική και ελληνική πρωτότυπη μορφή, και δοκίμια για την κρίση, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την ενοιολόγηση και της κρίσης της ελληνικότητας που μπορεί να συναντήσει κανείς στη μεταφραστική πρακτική του γαλλικού παραδείγματος που σχολιάστηκε νωρίτερα. Ανεξάρτητα από τις επιμέρους παρατηρήσεις για τα εγχειρήματα αυτά, δεν θα μπω σε αυτό το νήμα συζήτηση εδώ, ο σχολιασμός του Καριώτη αναδεικνύει και πάλι τα ζητήματα των διαδικασιών που σχετίζονται με, το βασικό θέμα της αναπαράστασης, διερωτώμενος για τις δυνατότητες δημιουργίας, πώς, από ποιους, από πού, μιας νέας πολιτισμικής συνείδησης, στην οποία η διαφορά θα συσχετίζει και δεν θα διαχωρίζει. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με έναν πιο προσωπικό τόνο. Με τον Δημήτρη γνωριζόμαστε περίπου 10 χρόνια. Έκανε την αναπλήρωση διδασκαλίας με σύμβαση 407, μέχρι να αποδεχτεί το διορισμό του στη θέση της συγκεντρικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συμπορευθήκαμε επίσης για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι και τη δική μου επιλογή και διορισμό στο ΕΑΠ. Για μένα τα χρόνια εκείνα ήταν τα πιο παραγωγικά, καθώς υπήρχε μια αίσθηση φιλολογικής κοινότητας που μου λείπει στο ΕΑΠ. Συζητούσαμε πολύ, προβληματιζόμασταν για τις εξελίξεις στον χώρο της φιλολογίας και όχι μόνο.
διαβάζαμε ο ένας το έργο του άλλου, αξιοποιούσαμε κοινές εμπειρίες, ιδέες, προβληματισμούς. Ο Δημήτρης, για παράδειγμα, με βοήθησε πολύ σε διάφορες αιτήσεις μου στο εξωτερικό και συνεργαστήκαμε επίσης ως συνεξεταστές σε αρκετές μεταπτυχιακές και διδακτορικές διακριτές. Θέλω να τονίσω ότι παραμένω το ίδιο εγωιτευμένη μαζί του, όπως στην αρχή της γνωριμίας μας. Ο Δημήτρης τα συνδυάζει όλα, έχει ένα κοφτερό, συναρπαστικό μυαλό, διαβάζει πολύ, είναι μετριοπαθής όταν χρειάζεται και τολμηρός επίσης. Έχει άποψη που τολμάει να την εκφράσει ανεξάρτητα από την πιθανή αφήγησή της. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι προφανή και στο βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα και σε αυτό που ετοιμάζει προσεχώς. Ο Δημήτρης δείχνει δρόμους για τη φιλολογία που πιθανόν λίγοι από εμάς θα τολμήσουν να ακολουθήσουν. Αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε, όπως θα έλεγε και ο ίδιος έδειξε του περίπτωση. Σας ευχαριστώ. Ένα-δύο σημεία θα τα επαναλάβω, θα ξαναγυρίσω αυτά. Στο βιβλίο του Δημήτρη Καριώτη, «Γεωγραφία της μετάφρασης, χώροι, κανόνες, ιδεολογίες», συγκεντρώνονται 6 δοκίμια μιας 15ετίας, από το 2003 στο 2017, τα οποία, όπως γράφει ο ίδιος στον πρόλογο του, αποτελούν δείκτες της στιγμής που τα γέννησε. Έτσι λειτουργούν αυτόνομα, αυτοδύναμα και διαβάζονται και ανεξάρτητα. Συστεγάζονται κάτω από μια ποικιλία όρων, οι οποίοι ο καθένας με τον τρόπο του λειτουργούν σε πολύ διαφορετικά επίπεδα. Άλλοτε συνεργικά, άλλοτε αναστοκαστικά. Γεωγραφία, μετάφραση, χώρος, κανόνας, ιδεολογία, όλοι οι όροι λύνουν τη μετάφραση σε πληθυντικό αριθμό. 6 δοκίμια, 6 είσοδοι στο βιβλίο. Από αυτά εγώ διαλέγω 2, διάλεξα 2 και θα σταθώ λοιπόν πρώτον στην κρίση, επειδή όλοι μιλούν για αυτή, λες και είναι κάτι καινούριο στο λεξιλόγιο μας, και δεύτερον στη διαμεσολάβηση, επειδή αυτή χαρακτηρίζει το ρόλο μας και ως κριτικών και ως πανεπιστημιακών και ως μεταφραστών. Ας σταθούμε λίγο προσεκτικά στην ιστορία της χώρας μας στον 20ο αιώνα και στον 23ο. Δεν υπάρχει μια δεκαετία που να μην μπορούμε να μιλήσουμε για κρίση. Η κρίση μετά τον πόλεμο του 1897 και μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, η κρίση μέσα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο Εθνικός Διχασμός, η κρίση κατά την εκστρατεία και μετά την κρασιατική καταστροφή, η κρίση με την παγκόσμια οικονομική κρίση και τη δικτατορία του Μαρτσά, η κρίση τι άλλο, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Εμφύλιος Πόλεμος, κάθε δεκαετία μια κρίση, η κρίση της δεκαετίας του 50, το τραύμα του Εμφύλιου, οι συγκρούσεις πολιτικής εξουσίας και ανακτόρων στη δεκαετία του 60 και η δικτατορία στη δεκαετία του 60 και του 70, η εισβολή στην Κύπρο, οι συνέπειές της, η δημοκρατική επιλογή, εδώ θα πούμε βγήκαμε βεβαίως από την κρίση, αλλά βεβαίως μην ξεχνάμε και το ερώτημα, ο Καραμαλής ή τα τάγκς, η πορεία προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και κάποια χρόνια σχετικής ασφάλειας και βεβαιότητας που όμως γρήγορα κατέληξαν σε δικαστήρια, σε διαμόρφωση ενός πολιτικού λόγου που κυριαρχείται και κυριαρχείται από ποινικά χαρακτηριστικά και έχει απολέσει κάθε χαρακτηριστικό ιδεολογικά προσδιορισμένο. Και μην νομίζετε ότι έχω μόνο την Ελλάδα στο μυαλό μου και στο στόχο. Όπως γράφει ο Γερμανός ιστορικός Μίκαελ Πάουεν, δεν υπάρχει στην νεότερη ιστορία ούτε μία περίοδος κατά την οποία αυτοί που ζουν σε αυτή και οι ιστορικοί οι οποίοι υιοθετούν την οπτική όσων παρουσιάζονται ως αυτόχθες μάρτυρες να μην έχουν διαγνώσει κάποια κρίση. Μόνο λοιπόν η αντιπαραβολή ενός αρνητικού παρόντος προς ένα εξειδανικευμένο παρελθόν μόνιμη για όσο διαρκεί το παρόν αυτό, το οποίο σύντομα θα αναπολύσουμε ως εξειδανικευμένο παρελθόν. Ο Δημήτρης Καριώτης στο δοκίμιο «Κρίση αναπαράστασης, κρίση εκπροσώπησης», «Representational crisis» στα αγγλικά, θεματοποιεί τον προβληματικό περί κρίσης λόγο
με αφορμή μια σειρά από πολιτισμικά γεγονότα τα οποία ορίζονται με άξονα την λεγόμενη οικονομική κρίση της δεκαετίας του 2010. Βασικό το ερώτημα, ποιος μιλάει, αφού αν όλοι μας είμαστε ευθύνοι τα αντικείμενα της κρίσης, κάποιος πρέπει να είναι το υποκείμενο αυτής, κάποιος αρθρώνει τον περί κρίσης λόγο. Διαβάζω το βιβλίο του Δημήτρη. Με ποια έννοια, σε ποιο βαθμό και μέχρι πού μπορεί κανείς να αφηγηθεί το παρόν, αν η κρίση είναι συνθήκη, πώς ορίζονται ο χώρος και οι δρόμοι της, ποιος είναι το υποκείμενο της κρίσης. Πριν από 30 περίπου χρόνια, η Αμερικανοϊνδή κριτικός και φιλόσοφος Σπίβαρ πρότεινε την έννοια του υπαλλήλου, του subalter, και αναρωτιόταν αν ο υπάλληλος μπορεί να μιλήσει. Κατέληγε ότι ουσιαστικά ο υπάλληλος δεν μπορεί να μιλήσει, διότι αυτός ή αυτή δεν μιλά την ίδια γλώσσα με τον ακροατή τους, διότι αυτός ή αυτή δεν έχει καν φωνή. Ο υπάλληλος εξαρτάται από κάποιον άλλο για να μιλήσει, για αυτό ή για αυτή. Αν λοιπόν από τότε το πεδίο αναφοράς που αφορά τον υπάλληλο έχει μετατοπιστεί από τον τρίτο κόσμο, τον οποίο σκιαγραφούσε η Σπίβα, προς ένα χώρο πιο κοντά στο δικό μας, προς τον νότο της Δύσης, το κριτικό λεξιλόγιο που τον αναλύει εξακολουθεί να αποτελεί κατάλληλο εργαλείο. Με δεδομένη λοιπόν την απάντηση στο ερώτημα «Ποιος μιλάει», το δοκίμιο του Δημήτρη Καρδιώτη εστιάζει στο έντυπο «South as a state of mind» και στο πώς παρουσίασε τη 14η ντοκουμέντα μέρος οποίας έγινε στην Αθήνα, για πρώτη φορά μέσα στην ιστορία βρέθηκε η ντοκουμέντα εκτός του Κάσα και σχολιάζει το λόγο του επιμελητή της, του Σμίτσελ, ως προς το γιατί εκτόπισε την 14η ντοκουμέντα στην Αθήνα. Γράφει λοιπόν ο Δημήτρης, η πόλη, έχουμε μία διπλή κίνηση. Από τη μία πλευρά, συνέχεια και ευθυγράμμιση με την πρακτική των θεσμικών συστημάτων της σύγχρονης τέχνης, η οποία κατ' ουσίαν ξαναδουλεύει και συχνά αφόρητα επαναλαμβάνει την κληρονομιά των ιστορικών πρωτοποριών από τις αρχές του 20ου αιώνα, ιδιαίτερα του Νταντά και του Ιππέρδου. Καταργώντας τη διαφορά ανάμεσα στην πραγματικότητα και την αναπαράστασή της, νόημα καθίσταται η επιτέλεση του μόνου του νοήματος και γεγονός γίνεται η ίδια του η αναπαράσταση. Χωρίς υπερβατικότητα, η οπτική αναπαράσταση του κόσμου, έχοντας ήδη τεθεί υπό αμφισβήτηση στο έργο των ιστορικών πρωτοποριών, δίνει τη θέση της σε μια πολυδιάστατη, πολυαισθητηριακή πρόσληψη από ένα κοινό που δεν κατανοεί, αλλά που απλώς κοιτάζει. Τέχνη είναι πλέον παραγωγή εμένειας και επιτέλεση αυτής της διαδικασίας. Τώρα, ταυτόχρονα, η παράδοση αυτή συνδέεται πια με χώρους που νοούνται ως χώροι κρίσης. Από τους παραδοσιακούς θεσμικούς χώρους της καλλιτεχνικής θεωρίας και πρακτικής, Ακαδημίας Πανεπιστήμια Μουσεία, η τέχνη λαμβάνει χώρα σε χώρους δυσλειτουργικούς ή δυστοπικούς, εγκατελειμμένα κτίρια, ερυπωμένες γειτονιές, στρατόπεδα και φυσικά αποτυχημένες χώρες όπως η Ελλάδα. Αν στο παράδειγμα του South και της ντοκουμέντα βλέπουμε το ερώτημα της κρίσης να προβάλλει ως πεδίο αναζήτησης, γνώσης, ανακάλυψης, Learning from Athens είναι ένας από τους τίτλους από τα σλόγγαν της 14ης ντοκουμέντα, στο επόμενο παράδειγμα το οποίο επιλέγει ο Δημήτρης Καρδιώτης και το οποίο βρίσκεται στο χώρο της λογοτεχνίας και της κριτικής, η κρίση μετατρέπεται σε εξαγώγημα προϊόν και σε ελληνικό exceptionalism, σε μια ελληνική ιδιαιτερότητα. Τρία βιβλία, η ανθολογία Austerity Measures, The New Greek Poetry, σε επιμέλεια της Karen Van Dyck, Futures, Poetry of Greek Crisis, σε επιμέλεια του Θοδωρή Χιώτη, και Critical Times, Critical Thoughts, Contemporary Greek Writers Discuss Facts and Fiction, σε επιμέλεια της Ελένης Γιαννακάκη και της Νατάσας Λεμού, αναδεικνύουν την κρίση και τα συνεπαγόμενα μέτρα σε συνδετικό κρίκο και σε αιτία σύνθεση. Ποιος μιλάει, οι επιμελητές των εκδόσεων αυτών, ως ειδικοί που παρέχουν το πλαίσιο στους ποιητές, στους πεζογράφους, στους
στους κριτικούς και σε άλλους να απευθυνθούν σε ένα κοινό εκτός Ελλάδος, στα Αγγλικά. Ας τους ακούσουμε πως μιλούν, πάλι το βιβλίο του Δημήτρη. Αρχικά τίθεται το ζήτημα της ηγεμονίας. Οι επιμελητές ανθρώνουν λόγω εμπειρογνώμων. Η εμπειρογνώμοσύνη τους έχει απονεμπηθεί με πανεπιστημιακές δάφνες ή θεσμικές δάφνες. Όλοι μιλούν από απόσταση, ένα απαραίτητο επιστημολογικό κριτήριο, δεδομένου ότι οι επιμελητές εμπειρογνώμονες εργάζονται στο εξωτερικό, ενώ διατηρούν παράλληλα στενή σχέση με το πεδίο τους και απευθύνονται σε ένα παγκόσμιο και όχι τοπικό κοινό, και ειδικότερα σε ένα αγγλόφωνο κοινό. Με αυτούς τους τρόπους καθίστανται στο εξωτερικό πολιτισμικοί μεσολαβητές, αλλά και φωνές επιστημικής αυθεντίας αναφορικά με το αντικείμενο της μελέτης. Και τι λένε οι εμπειρογνώμονες αυτοί? Ότι ποίηση, πελογραφία, κριτική, πολιτισμός, όλες οι περιοχές αυτές που καλύπτουν τα έργα οριοθετούν ένα χώρο, τον σύγχρονο λογοτεχνικό χώρο στην Ελλάδα. Και υπονοείται ότι αυτός ο λογοτεχνικός χώρος, ο χώρος της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, έτσι όπως ορίζεται, είναι ζωντανός όχι παρά την κρίση, αλλά εξαιτίας ή χάνει στην κρίση. Είναι ενδεικτικό ότι η λέξη αναγέννηση εμφανίζεται συχνά στις κριτικές προσεγγίσεις. Το σχήμα λοιπόν έχει ως εξής. Η πρώτη κίνηση είναι να προϋποθέσουμε ότι η λογοτεχνία αναπαριστά την πραγματικότητα. Η δεύτερη, να διαμορφώσουμε με την πραγματικότητα που θέλουμε, να διαμορφώσουμε την πραγματικότητα που θέλουμε να αναπαραστήσει η λογοτεχνία. Και εδώ φέρω εγώ ένα ερώτημα που πιστεύω ότι προκύπτει, είναι συνέχεια της προβληματικής του Δημήτρη. Μήπως πρέπει το επιχείρημα αυτό, το οποίο περιθωριοποιεί την ελληνική λογοτεχνία σήμερα πολύ περισσότερο από το να μην αποτελούσε αυτή καν αντικείμενο συζήτηση, μήπως αυτό το επιχείρημα με το οποίο η νεολογική λογοτεχνία του Νότου και της Ανατολής, η νότιο-ανατολική, αποσυνδέεται από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά της συμφραζόμενα και συνδέεται με όρους ετήν και αιτιατού με μια πολύ συγκεκριμένη οικονομική κυρίως κρίση, αποτελεί αφενός τον λόγο του εκτοπισμού της, αφού δεν προκύπτει μέσα από τις πολλαπλές και διαλεκτικές διαδικασίες που συμβαίνουν στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και ως συνέπεια της κρίσης και αφετέρου του συνεπαγόμενου αποκλεισμού της από τη συζήτηση που γίνεται γενικότερα για το τι είναι η ευρωπαϊκή λογοτεχνία σήμερα. Δηλαδή, μήπως είναι ένας διπλός εκτοπισμός και αποκλεισμός. Αυτός ο τρόπος με τον οποίο η λογοτεχνία παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα της κρίσης. Η κρίση είναι το παράγωγο της λογοτεχνίας. Σε αυτόν τον τρόπο που διαμορφώνονται αυτές οι τρεις συλλογές φυσικά. Και μια σκέψη ακόμα που βασίζεται στη λογική του αιτίου και του αιτιατού και χαρακτηρίζει τις συλλογές των λογοτεχνικών και άλλων κειμένων που αναφέρομαι. Μήπως μια τέτοια προσέγγιση θυμίζει τις παλιές, αλλά όχι λησμονημένες θέσεις πολλών μαρξιστών κριτικών περί σοσιαλιστικού ρεαλισμού, μιας ιδιότυπης δηλαδή ανασυγκρότησης του ρεαλισμού και του νατουραλισμού με ηθικό πρότυπο. Αν πρόκειται για μια λογοτεχνία που παράγεται από την κρίση και εστιάζει σε αυτή, τότε, αν η κρίση είναι το ιδεολογικό εργαλείο, πρόκειται για μια λογοτεχνία που καταδικάζεται στο να προβάλλει ένα συγκεκριμένο πολιτικό και ιδεολογικό. Πιστεύω ότι αν οι λογοτέχνες που ανθολογούνται σε αυτές τις συλλογές σκεφτούν αυτό το ενδεχόμενο, πολύ πιθανόν να ζητήσουν να αποσύρουν τα έργα τους από τις συλλογές αυτές. Θα μου πείτε ότι το παρατράβηξα το επιχείρημα που αναπτύσσει με, θα έλεγα, πολύ πιο οργανωμένο και γραπτό τρόπο ο Δημήτρης. Ναι, φυσικά μπορεί. Όμως πιστεύω ότι αυτό το δοκίμιο με έτσι προκάλεσε να προχωρήσω προς και θα τελειώσω φύγοντας το δεύτερο θέμα, τη μετάφραση ως διαμεσολάβηση και ως παρέμβαση, κάτι το οποίο έθιξε και η Λίζη Τσιριμόπου και η Γεωργία Πατερίδου, πολύ σύντομα, να μην σας περάσω. Σε αυτό το κείμενο ο Δημήτρης Καρδιώτης θίγει το ζήτημα της ισότητας των κειμένων της παγκόσμιας
στην ελληνική γλώσσα από ποιητές της μεσοπολεμικής περίοδου, οι οποίοι εντάσσονται με τον Α ή Β τρόπο στον μοντερνισμό. Εν προκειμένου, ο Δημήτρης συζητάει τον Γιώργο Σεφέρη, τον Ιωσέφ Λυγιά και τον Νικόλα Κάλλας σε σχέση με τις μεταφράσεις του Άσματος Ασμάτων, των δύο πρώτων, και ένα ποίημα που απορρέει από το Άσμα Ασμάτων του τελευταίου. Σωστά διαβάζει το Σεφέρη να την κολπώνεται με τη μετάφραση του Λυγιά, τη δεύτερη μόνο μετάφραση που υπάρχει του Άσματος Ασμάτων από το πρωτότυπο, από τα ελληνικά, στα ελληνικά, και όχι από την μετάφραση των 70. Και παρατηρεί πως ο Σεφέρης αφενός λειτουργεί με άξονα και τις αγγλικές και τις γαλλικές μεταφράσεις από τα εβραϊκά, αλλά και αυτήν του ελληνικά, ενώ ταυτόχρονα δηλώνει ότι μεταφράζει από την ελληνική μετάφραση του Δημομήκοντα, ότι πραγματοποιεί μια ενδογλωσσική μετάφραση. Διαβάζω, στο προλόγισμα της μετάφρασής του αναφέρει ότι αυτό που τον όθησε να χρησιμοποιήσει είναι η έλξη που ασκεί επάνω του κείμενου, καθώς και η επιθυμία του να βρει έναν τρόπο οικειότερη συνομιλία με τον τόπο, τον Λίβανο, όπου βρισκόταν εκείνη την εποχή. Πιστή στο ιδανικό περιγλωσσικής αποτελεσματικότητας, η μετάφραση του Άσματος του Σεφέρη είναι προσανατολισμένη προς το κείμενο του Γη και παραμένει όσο το δυνατόν κοντύτερο στο πρωτότυπο και φανερώνει ένα γλωσσικό στυλ. Αφενός, παρά το γεγονός ότι δεν το αναφέρει, ο Σεφέρης συνομιλεί με τη δουλειά του Λυγιά, του οποίου υιοθετεί το λεξιλόγιο, τη σύνταξη και τις ερμηνευτικές επιλογές. Αφετέρου, παρά το γεγονός ότι το αναφέρει, ο Σεφέρης χρησιμοποιεί πολύ περισσότερο από ό,τι επιθυμεί να παραδεχτεί τη γαλλική και την ελληνική μετάφραση του Άσματος. Τυπικός Σεφέρης. Μια και αναφέρθηκε ο Κάλλας στη συζήτηση αυτή για το Άσμα Ασμάτων και της μετάφρασής του, να προσθέσω και κάτι που αφορά τον Σεφέρη και τον Κάλλας και είναι απολύτως ανάλογο με αυτό που μόλις περιέγραψε ο Δημήτρης Καριώτης και επανέλαβα εγώ, ότι συμβαίνει με τον Σεφέρη και τον Λυγιά, δηλαδή την αποσιώπηση της χρήσης της μετάφρασης του τελευταίου. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930, ο Κάλλας και ο Σεφέρης ασχολούνται με την ποίηση και τα δοκίμια του έργου. Η ενασχόληση του πρώτου φαίνεται στο καταφυγικό του δοκίμιο, του Κάλλας δηλαδή, του 1932, στο οποίο αναφέρει ότι η επίδραση του Καβάφη, επίδραση και όχι μίμηση, βρήκα στο TSM. Φαίνεται επίσης και από τη μετάφραση του δοκιμίου του έργου από τον Κάλλας, του δοκιμίου Tradition and the Individual Talent, με τον τίτλο «Παράδοση του προσωπικού ταλέντου» το 1934. Ο Σεφέρης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ίδιος, και θα εξηγήσω πώς, γνώρισε την ποίηση του Έλιο, «Παραμονές Χριστουγέννων» του 1931, δημοσίευσε όμως τη μετάφραση της έρημης χώρας και με το δοκίμιο εισαγωγής στον Έλιο τον Ιούλιο του 1936. Είναι ενδιαφέρον πώς αναφέρει ο Σεφέρης ότι γνώρισε τον Έλιο. Σε ένα κείμενο του 1948, γράμμα σε ένα ξένο φίλο, δεν μας λέει ποιο ξένο φίλο, αναφέρει ότι με την ποίηση του Έλιο έζησα συχνά ανάμεσα στα 1932 και στα τελευταία του τα χρόνια. Και παραμονές των Χριστουγέννων του 1931, σε βιβλιοπωλείο της Oxford Street, κοιτάζοντας χριστουγεννιάτικα δελτάρια, έπιασα στα χέρια του το ποίημα του Έλιο, τη Μαρίνα, από τη σειρά Έλιον. Η ενασχόληση όμως που σε φέρει με τον Έλιον δεν προκύπτει από εγγραφές που υπάρχουν στα ημερολόγια εκείνων των ημερών, το μέρες Β, Αύγουστος 31, Φεβρουάριος 34. Και το 48 το γράμμα αυτό το απευθύνει σε ένα ξένο φίλο. Δεν διάβαζε τον κύκλο, δεν έβλεπε τον κύκλο του Μελαχρινού, όπου υπήρχαν κείμενα μεταξύ άλλων και πολλών φίλων του, όπως το Δημαρά, το 32, το 33, το 34. Δεν είδε τη μετάφραση του Κάλλας. Άλλη μια αποσιώπηση, και εδώ ήθελα να πω ότι αυτή η πρακτική των αποσιωπήσεων είναι κάτι το οποίο διαμορφώνει κανόνες μέσα στην λογοτεχνική πρακτική, είτε αυτή είναι
πρωτότυπη, είτε είναι μεταφράσεις. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο σε εσάς, σε περίπτωση που θέλετε να σχολιάσετε ή σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή ενστάσεις ή άλλες παρατηρήσεις να κάνετε, θέλω να πω κάποια πράγματα σημαντικά. Θέλω να ευχαριστήσω, καταρχήν, τον εκδότη, τον εκδότη μου, τον Θόδωρο Κουλεδάκη, για τη θετικότητα και τον ενθουσιασμό με τον οποίο περιέβαλε την πρόταση έκδοσης του βιβλίου, καθώς και την πρόταση δημιουργίας εκδοτικής σειράς δοκιμίων σε καιρούς δύσκολους για το βιβλίο, όπως και για την κοινωνία γενικότερα, καθώς να ευχαριστήσω και όλη την ομάδα της ΚΑΠΑ εκδοτικής για την εξαιρετική δουλειά τους. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την Χρύσα Ψωμά και τον Γιάννη Παμινόδα εδώ από το ΜΙΕΤ, που με την ομάδα τους μας δέχτηκαν σε αυτόν τον πολύ ωραίο χώρο, οργάνωσαν αυτή την εκδήλωση. Όχι την performance της κρίσης έξω, φαντάζομαι, αλλά ταιριάζει με το βιβλίο. Τώρα, έχω την τύχη να παρουσιάζομαι από τρεις ανθρώπους που υπήρξαν πολύ σημαντικοί για την διανοητική, επαγγελματική και προσωπική μου πορεία. Τη Λίζη Τσιριμόπου, που υπήρξε μορφή θεμελιωτική για δεκάδες φοιτητές και σίγουρα για εμένα και τη γενιά μου, αρκετοί από τους οποίους είναι εδώ σήμερα, συμφοιτητές, φίλοι, μετά συνάδελφοι, συνοδοιπόροι, η παρουσία των οποίων μου δίνει μεγάλη χαρά, συγκίνηση και με τιμά. Στη δεκαετία του 80, όταν σπουδάζαμε στο ΑΠΘΙΤΑ, υπήρξαμε όλοι μαθητές της Λίζης. Ο Γιάννης Κοτσιφός, η Μάρθα Βασιλιάδη, ο Λάμπρος Βαρελάς, από εκεί το εκεί, ο Πακογιάννης, εκεί ο Μιχάλης, η Κατερίνα, η Κυπτοπούλου, πιο πέρα, και άλλοι πολλοί που δεν μπόρεσαν να έρθουν εδώ. Για πολλά χρόνια και επί της ουσίας μόνη της, η Λίζη υπήρξε η θεωρία και η πράξη της συγκριτολογίας στην Ελλάδα. Εμπολής ακόμη είναι, αλλά τώρα ελπίζουμε ότι δεν είναι και τόσο μόνη. Τον Μιχάλη Χρυσανθόπουλο τον γνώρισα την επόμενη δεκαετία, στη δεκαετία του 90, στην Αμερική, και δεν είχα την τύχη να τον έχω δάσκαλο, είχα όμως την τύχη να βρω στο πρόσωπό του έναν συνάδελφο και έναν φίλο, του οποίου η στήριξη υπήρξε αδιάλειπτη από τότε μέχρι και σήμερα και στον οποίο οφείλω πολλά. Τέλος, η Γεωργία Πατερίδου. Θα πούμε τα ίδια χωρίς να το ήξερα, αλλά μια πρόσφατη φιλία, η οποία όμως ήδη μετά πάνω από 10 χρόνια, με την Γεωργία γράψαμε μαζί χιλιόμετρα, εκατοντάδες χιλιόμετρα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Οι συζητήσεις μας, συχνά συμποσιακές, επηρέασαν τη φιλολογία και του ενός και του άλλου. Στο πρόσωπό της βρήκα μια μόνιμη συνομιλήτρια. Ευχαριστώ επίσης τους φοιτητές μου από τα Γιάννα, από το ΑΠΘΙΤΑ, από το ΕΑΠ, που ήρθαν να με τιμήσουν από μακριά ή από κοντά, και τον οποίο η αγάπη δίνει νόημα σε αυτό που κάνουμε στο Πανεπιστήμιο. Τέλος, ευχαριστώ όλους εσάς που αντί να χαρείτε την άνοιξη αυτό το απόγευμα του Απριλίου, ήρθατε εδώ να ακούσετε να μιλούν για το βιβλίο μου. Η παρουσία σας μου δίνει παλιότητα. Ευχαριστώ. Με μεγάλη χαρά θα πάρουμε